Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ το αξιότιμο Προεδρείο και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Επιστημονική Επιτροπή και Εκπαιδευτική Επιτροπή για την δυνατότητα που μου δίνει να παρουσιάσω την μελέτη η οποία τρέχουμε σαν τμήμα χειρουργικής ενδοκρινών αδένων του νοσοκομείου μας. Εμείς εδώ πέρα τρέχουμε μια τυχιοποιημένη προοπτική μελέτη με την οποία θέλουμε να δούμε αν μια τεχνολογία, η τεχνολογία του αυτοφθορισμού, μπορεί να μας βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε μια επιπλοκή της χειρουργικής του θηροειδούς αδένα, την επιπλοκή της υπασβεστημίας ή υποπαραθυροειδισμού. Γενικά, να κάνω μια εισαγωγή για την τεχνολογία στη χειρουργική. Η τεχνολογία στη χειρουργική έχει εισβάλει πλέον γιατί μας βοηθάει να αποφεύγουμε κάποιες επιπλοκές. Με τη βοήθεια της γεωθερμίας, ας πούμε, μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερη αιμόσταση ή με τα ψαρίδια υπερήχων να απολυνώσουμε πιο ασφαλώς κάποια αγγεία. Ή ακόμα μας βοηθάει και στο να έχουμε καλύτερη ακρίβεια στη χειρουργική μας, όπως με πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως το ρομπότ. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, στη χειρουργική του θηροειδούς έχουμε κάποιες επιπλοκές, σημαντικές επιπλοκές, οι οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε γενικά και να προλάβουμε. Είναι η μετεχειρητική αιμορραγία, είναι η πάρεση του παλίδρομου λαργικού νεύρου με συνέπεια την παράλυση της φωνικής χορδής και την μετεχειρητική υπασβεστημία. Για την πρώτη επιπλοκή, την πρόληψη αιμορραγίας, υπάρχουν κάποια εργαλεία πλέον που χρησιμοποιούμε, όπως τα ψαρίδια υπερήχων που είπαμε, που μας βοηθάνε στις απολυνώσεις κάποιων μικρών αγγείων. Τώρα, για την διαφύλαξη της λειτουργικότητας, ανατομικής και λειτουργικής ακαιρεότητας του παλίδρομου λαργικού νεύρου, χρησιμοποιούμε πλέον τον νευροδιέγερτη. Για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιείται η διαλείπουσα νευροδιέγερση, όπου με ένα στυλαίο διεγείρουμε το πνευμονογαστικό και το παλίδρομο λαργικό νεύρο και έτσι βλέπουμε αν η λειτουργικότητά τους είναι σωστή, είναι ακέραια. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά μια καινούρια τεχνολογία που είναι η συνεχής νευροδιέγερση με την οποία βάζουμε ένα ειδικό ηλεκτρόδιο στο πνευμονογαστικό νεύρο και έχουμε μια real-time εικόνα της διέγερσης του πνευμονογαστικού, της λειτουργικότητας του πνευμονογαστικού και κατ' επέκταση και του λαργικού νεύρου. Και είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και στην δικιά μας καθημερινότητα σαν τμήμα. Τώρα, όσον αφορά την προστασία από την πρόληψη μάλλον της μετεχειρητικής υπασβεστημίας. Όπως γνωστό, η μετεχειρητική υπασβεστημία έχει να κάνει με την βλάβη των παραθυροειδών αδένων. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους διαφυλάξουμε. Τώρα, για να τους διαφυλάξουμε, καλό είναι και να τους αναγνωρίσουμε. Και υπάρχουν διάφορες τεχνικές, μάλλον διάφορες τεχνολογίες, τεχνολογίες φθορισμού, κυρίως, όπου χρησιμοποιούμε στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων, όπου υπάρχει ο φθορισμός χρησιμοποιώντας ειδικές χρωστικές, όπως το πράσινο της ενδοκυανίνης, το ICG, το γνωστό, και ο αυτοφθορισμός. Τώρα, λίγα λόγια για τον φθορισμό με πράσινο της ενδοκυανίνης. Είναι μια ουσία η οποία αναπτύχθηκε αρχικά για φωτογραφίες από το 1955, αλλά και από το 1956 άρχισε να χρησιμοποιείται και κλινικά. Από τη δεκαετία του 70 αξιοποιήθηκαν οι ιδιότητες που είχε αυτή η ουσία, οι ιδιότητες φθορισμού που είχε αυτή η ουσία στην οφθαλμολογία κυρίως, ενώ ο φθορισμός με πράσινο ενδοκυανίνης άρχισε να χρησιμοποιήθηκε πειραματικά πρώτη φορά το 2014 σε σκύλους για την αναγνώριση των παραθυροειδών αδένων. Τώρα, πώς λειτουργεί? Λειτουργεί εγχύοντας 2 με 5 μιλιγκράμμ ενδοφλεβίο στον ασθενή και μετά από 2 με 20 λεπτά βλέπουμε με ένα ειδικό εξοπλισμό, εκπέμπουμε υπέρυθρο φως, όπου διεγείρεται το πράσινο της ενδοκυανίνης, φθορίζει και στα 810 νανόμετρα βλέπουμε μια ειδική κάμερα και ειδικό εξοπλισμό, βλέπουμε τους παραθυροειδείς να φωτίζουν. Τώρα, αυτό βοηθάει, από ό,τι φαίνεται, η αυξημένη αίμαση των παραθυριωδών σε σχέση με τους γύρου ιστούς βοηθάει στο να φαίνονται πιο έντονα και να φθορίζουν οι παραθυριωδείς αδένες. Έτσι, μπορούμε πιο εύκολα να τους εντοπίσουμε. Άρα, αυτή η τεχνική μας δείχνει και το πόσο καλά αγγειώνονται οι παραθυριωδείς αδένες διαχειριστικά. Τώρα, τα μειονεκτήματα όμως του φθορισμού με πράσινο της ενδοκυανίνης είναι ότι είναι μια επεμβατική μέθοδος. Καθώς δίνουμε στον ασθενή ενδοφλέβεια μια ουσία, ένα φάρμακο και έχει και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Όπως κεφαλαργία, κνησμό και έχουν αναφερθεί και ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά έχουν αναφερθεί και κάποιες περιπτώσεις αναφυλαξίας. Οπότε η άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιείται και που χρησιμοποιούμε και εμείς στο τμήμα μας είναι η τεχνολογία του αυτοφθορισμού,
όπου πού βασίζεται. Βασίζεται στην ιδιότητα που έχουν συγκεκριμένοι ιστοί, κάποιοι ιστοί, να όταν διεγείρονται σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, φωτός, να το απορροφούν και να εκπέμπουν πάλι φως σε συγκεκριμένο επίσης μήκος κύματος. Αυτό μάλλον οφείλεται κυρίως στα μυτοχόνια και στο λιθοσώματα. Τέτοιος ιστός είναι και ο παραθυριωτικός ιστός. Και συγκεκριμένα εμείς τι κάνουμε, με ένα δικό εξοπλισμό, εκπέμπουμε σχεδόν υπέρυθρο φως στα 750 νανόμετρα, διεγείρεται ο ιστός, αυτοφθορίζεται και εκπέμπει πίσω φως στα 830 νανόμετρα. Και εμείς με ειδικό εξοπλισμό, με ειδική κάμερα και ειδικό λογισμικό, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ανατομικά τους παραθυριωδείς αδένες. Βέβαια, δεν μας δείχνει την αγκίωσή τους, καθώς όπως είπαμε, αυτό γίνεται συνήθως με τον πράσινο της ενδοκειανίνης. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι για τη λειτουργικότητά τους ουσιαστικά. Τώρα, αυτή η τεχνική δεν ξέρουμε αν έχει αποτελέσματα. Είναι μια καινούργια τεχνολογία που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες, οι οποίες έχουν όμως κάποια μειονεκτήματα, κυρίως έχουν ένα μικρό αριθμό ασθενών. Βλέπουμε εδώ πέρα μια μελέτη στην Αργεντινή, όπου είχε 170 ασθενείς. Είναι μελέτες που περιλαμβάνουν παραπάνω από ένα κέντρο, οπότε και λίγους ασθενείς πάλι, 210 ασθενείς από 4 κέντρα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ίδια τεχνική, υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν και διάφορα bias. Επομένως, αυτό που διακρίναμε εμείς, για να δούμε αν αυτή η τεχνολογία πραγματικά βοηθά και αξίζει τον κόπο να τη χρησιμοποιήσουμε και το οικονομικό κόστος να τη χρησιμοποιήσουμε, είναι ότι χρειάζεται ένας μεγαλύτερος αριθμός ασθενών να συμπεριληφθούν σε μια μελέτη και να υπάρχει μια χειρουργική ομάδα η οποία θα έχει μια στάνταρ τεχνική, έτσι ώστε να συγκρίνουμε καλύτερα τα αποτελέσματα. Εδώ το τμήμα μας έχει την τύχη να έχει ένα μεγάλο αριθμό ασθενών ετησίως. Συμμετέχουμε σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως είναι το Eurocrine. Έχουμε μια ενεργό συμμετοχή, οπότε έχουμε και μια εμπειρία σε μελέτες και σε ελληνικά και σε διεθνή συνέδρια. Επομένως, αυτό που κάναμε είναι να οργανώσουμε μια προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη για να δούμε αν η χρήση του αυτοφθορισμού βοηθάει πραγματικά στην χειρουργική του θηριωδού, στην πρόληψη μάλλον της μεταχειρητικής υπασβεστιαιμίας. Αυτή τη μελέτη την ονομάσαμε PARFLU, από τα αρχικά το Parathyroid και το Fluorescence. Τώρα, βήμα-βήμα, εμείς προχωρήσαμε σε μια διαμόρφωση του πρωτοκόλλου. Σαν χειρουργοί δεν έχουμε ασφαλώς και την ίδια εμπειρία που έχουν άλλες ειδικότητες σε δημιουργία μελετών. Και δημιουργήσαμε, παρόλα αυτά, υπάρχει εμπειρία μια εμπειρία γενικά σε μελέτες, οπότε προχωρήσαμε και οργανώσαμε δύο ομάδες των 200 ασθενών. Στην μία ομάδα, δηλαδή 400 ασθενείς συνολικά, στη μία ομάδα των 200 ασθενών περίπου θα χρησιμοποιηθεί, αποφάσισαμε ότι θα χρησιμοποιηθεί ο αυτοφθορισμός, στην άλλη ομάδα όχι. Και η ένταξη των ασθενών θα είναι τυχαία με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Οπότε δεν θα επιλέγουμε ούτε εμείς ούτε ο ασθενής, αν θα ενταχθούν στη μία ή στην άλλη ομάδα. Έτσι, συνολικά, έτσι, αυτή η μελέτη είναι και τυχιοποιημένη και προοπτική. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του τώρα φέτος. Τα κριτήρια ένταξης είναι ασθενείς πάνω των 18 ετών που υποβάλλονται σε ολική θηριοδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό. Πρέπει να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους φυσικά. Οι κατηγορίες των ασθενών που εξαιρούνται είναι ασθενείς που υποβάλλονται σε επανεπεμβάσεις. Ασθενείς που είναι προγραμματισμένο να υποβληθούν σε λοβεκτομές ή φολικές θηριοδεκτομές, γιατί είναι δυνατόν μέσα, δεν επηρεάζονται όλοι οι παραθυριωδείς αδένες, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα. Και επίσης, ασθενείς που πάσχουν από υπερθυριωδισμό, οποιασδήποτε αιτιολογίας, όπως Graves ή τοξική πολιοζώση βροχοκύλη, δεν εντάσσονται σε αυτό το πρωτόκολλο, γιατί ασθενείς με υπερθυριωδισμό, λόγω της τοξικότητας, έχουν βλάβες ήδη στα οστά, οστεοπενία, οστεοπόρος, οπότε μπορεί μετά το χειρουργείο να έχουν αυξημένες ανάγκες του ασβεστίου, έτσι κι αλλιώς, άσχετα με το τι έχουμε κάνει εμείς στους παραθυριωδείς αδένες. Επίσης, ασθενείς που υποβάλλονται ταυτόχρονα με τη θηριοδεκτομή σε επέμβαση για πρωτοπαθή, δευτεροπαθή ή τριτοπαθή υπερπαραθυρισμό, αποκλείονται πάλι από τη μελέτη μας. Ο έλεγχος που χρησιμοποιούμε είναι προχειρητικά η μέτρηση του ασβεστίου, αλβουμίνιο ρού, φόσφορος, η παραθορμόνη, η βιταμίνη D. Άμεσα μεταχειρητικά την ίδια μέρα,
αμέσως μετά το χειρουργείο κάνουμε μια αιμοληψία για το ασβέστιο και την παραθερμόνια αίματος, ενώ την πρώτη μεταχειρητική ημέρα λαμβάνουμε επίσης μια αιμοληψία για να δούμε την ομοιοστασία του ασβεστίου. Καταγράφουμε τους ασθενείς που λαμβάνουν υποκατάσταση ασβεστίου με το εξιτήριο, επανελέγχουμε τους ασθενείς μετά από μια εβδομάδα και έτσι μετά τους χωρίζουμε σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α, αυτή που δεν έχει υποπαραθυριωτισμό μετά την εβδομάδα, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια υποκατάσταση ασβεστίου, ενώ η ομάδα Β, οι οποίοι χρειάζονται ασβέστιο και μετά την εβδομάδα, οποίοι είναι ασθενείς με υποπαραθυριωτισμό. Μετά από 6 μήνες, τους ασθενείς ομάδας Β θα τους διαχωρίσουμε σε ασθενείς ομάδας Β1, ασθενείς που είχαν προσωρινό υποπαραθυριωτισμό, εφόσον έχουν διακόψει μέσα στο εξάμηνο την αγωγή ασβέστιο. Ενώ οι ασθενείς Β2 θα είναι οι ασθενείς που θα έχουν μόνιμο υποπαραθυριωτισμό, δηλαδή μετά το εξάμηνο θα συνεχίσουν να παίρνουν αγωγή. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε αυτό το πρωτόκολλο μετά από την αίτησή μας. Να σας δείξουμε λίγο και την συγκατάθεση που έχουμε συντάξει. Ενημερώνουμε όλους τους ασθενείς για το τι κάνουμε ακριβώς. Τους ενημερώνουμε ότι δεν είναι μια επεμβατική μέθοδος, ότι δεν έχουν κανένα κόστος, δεν θα αλλάξει τίποτα στην προηχητική μεταχειρητή παρακολούθηση και γενικά δεν έχουμε κάποιες αντιρρήσεις από τους ασθενείς. Περισσότεροι ασθενείς ενημερώνονται κιόλας οι ασθενείς ότι το αν θα έχουν το μηχάνημα του θα έχουν κληρωθεί για να έχουν το μηχάνημα του αυτοφθορισμού ή όχι, δεν το ξέρει κανένας. Ενημερώνονται γι' αυτό και δεν έχουμε συνήθως προβλήματα. Όλοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Επίσης, αυτό που κάναμε για να αξιοποιήσουμε τα αποτέλεσμα της μελέτης αργότερα σε δημοσίευση είναι να γράψουμε και τη μελέτη σε μια διεθνή πλατφόρμα του Springer. Εδώ βλέπετε και το Study ID. Δημιουργήσαμε και ένα site σύμφωνα με τις απαιτήσεις του registry, το parflu.com, το οποίο το ενημερώνουμε συστηματικά, σχεδόν καθημερινά. Εδώ βλέπουμε την τελευταία ενημέρωση 3 Δεκεμβρίου, που είχαμε ήδη 112 ασθενείς. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι αυτός, είναι το καταγραφικό. Η κάμερα είναι τώρα στο χειρουργικό πεδίο αποστηρωμένη, δεν φαίνεται καλά, η ειδική κάμερα που χρησιμοποιούμε. Εδώ φαίνεται ο καταγραφέας, φαίνεται η οθόνη, όπου από αυτήν βλέπουμε τις εικόνες που χρειαζόμαστε. Και πιο συγκεκριμένα, οι εικόνες είναι σαν κι αυτή. Βλέπουμε δεξιά την εικόνα από την κάμερα στο λευκό φως, στο φυσιολογικό φως. Αριστερά κάτω βλέπουμε πώς πρασινίζει με το φθορισμό ο παραθυριωτής αντένας και πώς λευκάζει, φωτίζει στο ασπρόμαυρο. Αυτές οι εικόνες καταγράφονται έτσι όπως τις βλέπουμε εδώ πέρα, από να τις χρησιμοποιούμε στα αρχεία μας, ανώνυμα πάντα. Και βλέπουμε εδώ και άλλες εικόνες, όπου φαίνεται εδώ πέρα παραθυριωτής αντένας, σε πράσινο και σε λευκό φωτίζει. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις 28 έκτου μέχρι τις 30 δεκάτου, είχαμε 110 ασθενείς. Επομένως, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε τελειώσει περίπου, αν συνεχίσουμε αυτή τη ροή ασθενών, θέλουμε 2 χρόνια για να συγκεντρώσουμε τους ασθενείς και άλλους 6 μήνες μετά για να δούμε, να ολοκληρώσουμε το follow-up των τελευταίων ασθενών. Οπότε, 2,5 χρόνια αρχόμενοι από τις 28 έκτου, θα έχουμε τελειώσει τη συλλογή των δεδομένων και θα είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε τα αποτελέσματά μας. Μέχρι τώρα είχαμε από τους 110 ασθενείς 108 που υπευλήθησαν σε ολική θηροειδεκτομή με ή χωρίς λεφαδενικό καθαρισμό. 35 είχαν καλοήθεια, 73 είχαν κακοήθεια. 2 ασθενείς από τους 110 υπευλήθησαν σε stage θηροειδεκτομή, δηλαδή ξεκίνησαμε το χειρουργείο, αλλά επειδή είχαμε πτώση σημάτων από το παλίνδρομο λαρυγικό νεύρο, οπότε είχαμε εικόνα ότι είχαμε παράλυση της φωνητικής χορδής από την πρώτη πλευρά που ξεκινήσαμε. Σταματήσαμε το χειρουργείο εκεί για την ασφάλεια του ασθενούς και έχουν επανέλθει κινητικότητα πλέον αυτών των ασθενών, των φωνητικών χορδών αυτών των ασθενών και σε δεύτερο χρόνο θα ξαναμπούμε χειρουργείο για να βγάλουμε και τη δεύτερη πλευρά. Οπότε αυτοί οι ασθενείς αποκλείστηκαν προσωρινά από την μελέτη μας. Τώρα, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ότι τους χωρίσαμε τους ασθενείς ανάλογα με το χειρουργείο που έχουν κάνει σε ολική θηροειδεκτομή, ολική θηροειδεκτομή με βιοψία λεφαδένων, ολική θηροειδεκτομία
θεραπευτική με κεντρικό τραχυλικό λεφαδένικο καθαρισμό, δηλαδή είχαμε θετικούς λεφαδένες ή πάνω από 6 λεφαδένες στο παρασκευασμά μας, και σε ασθενείς με ολική θεραπευτική και πλάγιο τραχυλικό λεφαδένικο καθαρισμό. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, στην πρώτη ομάδα που είχαμε μόνο ολική θεραπευτική, το 83% των ασθενών χωρίς τον αυτοφθορισμό έφυγαν χωρίς αγωγή. Μετά την εβδομάδα δεν έπαιρναν κάποια αγωγή. Ενώ στην ολική θεραπευτική με τη χρήση αυτοφθορισμού, βλέπουμε εδώ πέρα ότι το 67% των ασθενών, η πλειονότητα των ασθενών, πήρε αγωγή μετά την πρώτη εβδομάδα. Αυτό μας προκάλεσε μια έκπληξη. Θα το συζητήσουμε και αργότερα. Τώρα, στους ασθενείς με ολική θεραπευτική με βιοψία λεφαδένων χωρίς αυτοφθορισμό, το 93% δεν χρειάστηκε να παίρνει αγωγή μετά την εβδομάδα. Αντίστοιχα, με χρήση αυτοφθορισμού, το 71% δεν χρειάστηκε να παίρνει, υποκατάσταση ασβεστίου. Στους ασθενείς με κεντρικό λεφαδένικο καθαρισμό, δηλαδή όταν καθαρίσαμε συστηματικά πάνω από 6 λεφαδένες του κεντρικού διαμερίσματος ή είχαμε θετικούς τραχυλικούς λεφαδένες, το 68% τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, δηλαδή το 68% και το 67% αντίστοιχα των ασθενών δεν χρειάστηκε να πάρουν αγωγή. Ενώ βλέπουμε μια διαφορά στους ασθενείς που επιβλήθησαν σε ολική θηροειδεκτομή με πλάγιο τραχυλικό λεφαδένικο καθαρισμό και κεντρικό. Στους ασθενείς που κάνουμε πλάγιο λεφαδένικο, κάνουμε και κεντρικό απαραίτητα. Αυτοί οι ασθενείς είχαν χωρίς αυτοφθορισμό, η πλειονότητα των ασθενών, το 75% είχε υποπαραθυρεοειδισμό μετά την πρώτη εβδομάδα, ενώ η πλειονότητα των ασθενών όταν χρησιμοποίησαμε τον αυτοφθορισμό δεν είχε, το 78%. Τώρα, συμπεράσματα. Βασικά συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι κάποια πρώτα αποτελέσματα. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή αυτά που βλέπουμε είναι τις προσωρινές τιμές, είναι τα αν οι ασθενείς έχουν προσωρινό υποπαραθυρεοειδισμό. Όπως είπαμε αρχικά, το να δούμε αν θα έχουν μόνιμο υποπάρα, μόνιμο υπασβεστημία, θα χρειαστούν μόνιμη αγωγή, θα το δούμε μετά από 6 μήνες για τους πρώτους ασθενείς. Δηλαδή, όπου να είναι τώρα, αυτόν τον καιρό, θα κλείσουν τους 6 μήνες οι πρώτοι ασθενείς που μπήκαν στο πρωτόκολλο. Και ουσιαστικά αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κατά βάση. Οπότε έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι σε ολική θηροειδεκτομή με βιοψία με κεντρικό λεφαδενικό καθαρισμό έχουμε παρόμοια εικόνα και με τη χρήση του φθορισμού και χωρίς τη χρήση. Βλέπουμε ότι με τον αυτοφθορισμό έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν κάνουμε θηροειδεκτομές με πιο ριζικό λεφαδενικό καθαρισμό και πλάγιο λεφαδενικό καθαρισμό. Ενώ ήταν έκπληξη ότι είχαμε χειρότερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιήσαμε τον αυτοφθορισμό σε ολικές μόνο θηροειδεκτομές. Αυτό, βέβαια, όπως είπαμε, πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και πρέπει να περιμένουμε και τα ποσοστά των ασθενών με μόνιμο παραθυριοειδισμό. Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα είναι λίγο αντιφατικά, επομένως δείχνουν ακόμα πιο εμφατικά ότι αυτό που κάνουμε έχει σημασία, ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών και χρειαζόμαστε έτσι τέτοιες μελέτες για να δούμε πραγματικά αξίζει το κόπο, αξίζει το οικονομικό κόστος μια τέτοια τεχνολογία να ενταχθεί στην καθημερινή μας χειρουργική πράξη. Άλλες τεχνολογίες, όπως η νευροδιέγερση, έχει φανεί ότι έχουν αποτελέσματα, βοηθάνε πραγματικά, αλλά τέτοια τεχνολογία, επειδή είναι τώρα στα πρώιμα στάδια της, πρέπει να το αποδείξουμε ότι αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιηθεί. Όταν ολοκληρώσουμε εμείς αυτή τη μελέτη, έχουμε φιλοδοξίες να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα, να δούμε δηλαδή και πόσο μας βοήθησε σε σύγκριση πάντα με την ανάγκη λήψης ασβεστίου μακροχρόνια ή όχι, να δούμε αν έχουμε κάποιες διαφορές στον αριθμό των παραθυριοειδών που διαφυλάχθησαν ή όχι, ή να δούμε τον αριθμό των διθυμένων λεφαδένων, αν έπαιξαν κάποιο ρόλο ή αν μας βοήθησε ο αυτοφθορισμός στους ασθενείς που είχαν εκτεταμένη νόσο με εκτεταμένη δίθυση λεφαδένων, αν μας βοήθησε πραγματικά να μειώσουμε τα ποσοστά μόνιμης υπασβεστιαιμίας. Εδώ θα πρέπει τέλος να αναφέρω και τους συντελεστές αυτής της μελέτης. Φυσικά τον κύριο ερευνητή, όπως είναι ο κύριος Βαβακής, ο διευθυντής. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες χειρουργοί, ο κύριος Χριστοφορίδης και ο κύριος Ζορμπάς. Οι αναισθησιολόγοι μας, η κυρία Ραμπατζή και ο κύριος Ρέλος. Και την τεχνικό του μηχανήματος, την κυρία Βρετού, που μας βοηθά πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο κριτικό για την παρουσίαση.
Εντάξει, φαντάζομαι η ερώτηση που θα περιμένει κανείς τώρα θα περιμένετε κι εσείς να ακούσετε είναι πώς θα μπορούσε ίσως να εξηγήσει κανείς την έκπληξη αυτή στις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε ολική θυροειδεκτομή μόνο, χωρίς καθαρισμό και τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Ήθελα όμως πρώτα πριν από αυτό να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιος λόγος που επειδή είναι μια μεγάλη και φιλόδοξη μελέτη και απαιτεί μεγάλο αριθμό ασθενών για να είναι και ισχυρή στατιστικά, υπάρχει κάποιος λόγος που δεν επιλέξατε να είναι πολυκεντρική, να ενταχθούν διαφορετικά κέντρα, υπήρχαν προβληματισμοί για το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί τεχνική με τον ίδιο τρόπο? Είναι μία μόνο κεντρική μελέτη, ναι, από ό,τι έχω καταλάβει. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, δηλαδή θέλετε να πραγματοποιηθεί μόνο εδώ στο νοσοκομείο? Βασικά, δεν είμαι σίγουρος αν στην Αθήνα γίνεται χρήση αυτής της τεχνολογίας σε άλλο νοσοκομείο μέχρι στιγμής. Μπορεί να έχει ξεκινήσει να γίνεται σε κάποια νοσοκομεία, γίνεται στη Θεσσαλονίκη από ό,τι ξέρω. Συστηματικά χρησιμοποιούμε εμείς. Απλά θέλουμε να δούμε αν. Γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες ήδη πολυκεντρικές, στις οποίες όμως δεν βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, γιατί σε ένα κέντρο γίνονται 100 χειρουργία, όπως είχαμε δει σε κάποιες μελέτες, στο άλλο κέντρο γίνονται 30. Οπότε υπάρχουν κάποιες διαφορές. Οπότε αναμενόμενο να υπάρχει και διαφορά και στην εμπειρία. Και επειδή οπωσδήποτε στην πρόληψη του υποπαραθυροειδισμού παίζει ρόλο και η χειρουργική εμπειρία, θέλαμε να δούμε αν σε ένα κέντρο όπου γίνεται με συγκεκριμένη τεχνική και υπάρχει συγκεκριμένη εμπειρία, αν μπορούν να διαφοροποιηθούν πραγματικά τα αποτελέσματα με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Γιατί είδαμε ότι σε κάποιες μελέτες που υπήρχαν πολλά κέντρα, υπήρχαν πολλές διαφοροποιήσεις από κέντρο σε κέντρο. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι εξόπιστα. Τώρα, όσον αφορά. Για την έκπληξη. Ναι, για την ολική θηροειδεκτομή. Πραγματικά και εμείς δεν περιμέναμε μάλλον ότι θα μας βοηθά λίγο παραπάνω. Σε αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Συνήθως, όταν κάνουμε ολική θηροειδεκτομή, έχουμε καλοήθεια. Οπότε δεν έχουμε και εκτεταμένη νόσο. Αυτό που μπορεί ίσως συνήθως είναι πιο μεγάλη, έχουμε πολυοζώδεις βροχοκύλες, μεγάλες εκτεταμένες, τότε ίσως να γίνεται μια μεγαλύτερη απαγγείωση. Απλά ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός ακόμα, οπότε γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε και μπορεί να ανατραπεί αυτό στους επόμενους μήνες. Ωραία. Ωραία. Κύριε Βαρθαλίτη, κάποια ερώτηση? Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κρητικό. Εγώ ευχαριστώ πάρα ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή και ο χρόνος είναι περασμένος, η ώρα είναι περασμένη, να σας ευχαριστήσουμε.